Καλησπέρα, είμαι ο Νάσος Κέρστ Παπαδημητρίου. Καλησπέρα και εγώ είμαι ο Πέτρος Τάιταντζιώτης και είμαστε στο κανάλι της Team Fantasma, όπου θα παρουσιάσουμε μια σειρά από βιντεάκια με τίτλο Hero Curves. Σε αυτά τα βίντεο θα αναλύουμε τα βασικά curves διάφορων ηρώων στο παιχνίδι του Battlegrounds. Και τι εννοούμε με τον όρο curves? Συνήθως όταν χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία αναφερόμαστε στον βέλτιστο τρόπο να παίξει κάποιος στους πρώτους γύρους στο παιχνίδι του Battlegrounds. Συνήθως ολοκληρώνεται με το πρώτο σου discovery όταν θα βρεις κάποιο καλό direction για να συνεχίσεις το παιχνίδι σου. Πολύ ωραία. Και ποιον ήρωα θα δούμε σήμερα? Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον Rafam. Έχει ένα αρκετά ιδιαίτερο hero power και πιστεύω αξίζει να τον μελετήσουμε. Πολύ ωραία, οπότε πάμε να δούμε το βίντεο. Λοιπόν, σε αυτό το lobby θα δούμε το curve του Rafam. Σίγουρα ένας πολύ δυνατός hero, ίσως να είναι και στο top 5 των πιο δυνατών. Πώς σου φαίνεται σένα γενικά, ο Rafam σου πηγαίνει καλά? Μ' αρέσει, να είναι από τους ήρωες που μου είναι και κατανοητός, να πω την αλήθεια, οπότε άμα τον εξηγείς δεν θα είναι δύσκολο και για τα παιδιά να μας ακολουθήσουν. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ στην πρώτη ταβέρνα θα πάρεις τα καλύτερα stats, θα έλεγα, απλά να πάρουμε, οπότε τυχαίνει εδώ να είναι το Swabby. Και ιδανικά με τον Rafam, φυσικά το παίζεις εδώ με τον Rafam. Και ιδανικά με τον Rafam θα ακολουθήσεις το curve που έχει και το όνομά του, το λεγόμενο Rafam curve, το οποίο υπαγορεύει ότι στα 4 gold θα κάνεις hero power, κανονικά θα αγοράσεις το unit σου, στα 5 πάλι και ίσως να χρησιμοποιήσεις και ένα roll, και στα 6 θα πας για το πρώτο tier up σου. Με τον Rafam είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσπαθήσεις να μαζέψεις pairs, γιατί κλέβοντας και units από τον αντίπαλο και μένοντας παραπάνω ώρα στο tier 1 είναι πολύ πιθανό να καταφέρεις να τριπλώσεις κάτι. Οπότε εδώ έχουμε pair στο shop, θέλουμε να πάρουμε το ένα και να κάνουμε freeze το άλλο και φυσικά το hero power μας. Πολύ σημαντικό που παίζουν στο Rafam, ειδικά στους πρώτους γύρους, είναι να βλέπεις και τι παίζουν οι αντίπαλοι, ώστε αν δεν έχεις pair στην ταβέρνα να προσπαθείς να το σχηματίσεις με το unit που θα κλέψεις στο fight. Για το συγκεκριμένο ήρωα παίζει ρόλο ποια tribes δεν παίζουν? Θα έλεγα ότι δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο από άποψη να ρίξει τον ήρωα στο power level του, αλλά σίγουρα επηρεάζει το αν θα πας για discover 5 ή discover 6, αν θα κάνεις discover δηλαδή ένα minion του tier 5 ή του tier 6. Ωραία, εδώ βλέπουμε ότι μας έχει πάει αρκετά καλά μέχρι στιγμής και έχουμε ήδη μια τριπλή, οπότε θα πάρουμε το pair. Παίξ' το, κάνε και hero power. Και θα έλεγα να μείνουμε εδώ. Υπάρχει και το play να πουλήσουμε τους γιογάτες για να πάρουμε τον δράκο, αλλά είναι λίγο χειρότερο economy και δεν είναι απαραίτητα, ας πούμε, τόσο φοβερό και από άψη stats. Οπότε ο Rafam είναι ένας από τους ήρωες που θα τον χαρακτηρίζαμε pair gamer, ας πούμε, ότι θέλει πάρα πολύ να βρει τα pairs για να καταφέρει να τα τριπλώσει. Φυσικά εδώ που έχουμε την τριπλή δεν θα χυμίξουμε να την κάνουμε τώρα, να πάρουμε tier 2 ή tier 3, αλλά θα την καθυστερήσουμε για να πάρουμε ένα minion μεγάλης αξίας. Πολύ όμορφα. Οπότε πήραμε απλά το δυνατότερο unit. Συνεχίζουμε να φριζάρουμε την τριπλή μας και θα αποφασίσουμε σε έναν με δύο γύρους τι ακριβώς θα κάνουμε. Ιδανικά, επειδή υπάρχουν δράκοι στο lobby, θέλουμε να κάνουμε εξάρι αν μας παίρνει. Επίσης, το ότι δεν υπάρχουν τα elementals χαλάει λίγο το discover στο 5, γιατί δεν υπάρχει η έξτρα επιλογή της νόμης, έτσι, η οποία είναι ένα πολύ δυνατό direction να το βρεις early. Πετύχαμε και τον τικά του σε κακό γύρο, οπότε μας πέρασε λίγο damage γιατί είναι πάνω που παίρνει τα δύο treasures του. Δυστυχώς κλέψαμε την τριπλή από τον αντίπαλο. Πήραμε την τριπλή, ναι. Συμβαίνουν αυτά. Και τώρα έδωσε λίγη σκέψη το πώς θα το παίξουμε. Ωραία. Θα πρότεινα να αγοράσουμε τον Swabby από την ταβέρνα, που είναι και pair. Να τον χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε discount την ταβέρνα. Το tier up. Να δώσουμε και τα coins μας.
Ναι. Να κάνουμε tier up και hero power. Με τα coins. Με okay. τα coins. Να χάσουμε άλλο ένα fight, γιατί εδώ θα χάσουμε σίγουρα. Και στον επόμενο γύρο να κάνουμε tier up, να παίξουμε τη χρυσή μας, να κάνουμε το discover μας, να δώσουμε και hero power ίσως. Και να ολοκληρώσουμε με το curve του Rafam. Αν είχε πάει αλλιώς και δεν είχαμε τριπλώσει με το hero power, πολύ πιθανό να το κάναμε extend άλλον έναν γύρο για να πάρουμε εξάρι και να προσπαθήσουμε για τον Kalengos. Mm-hmm. Να ολοκληρώνονταν δηλαδή στα 9 gold το curve σε αυτό το game. Και ιδανικά θέλουμε να βρούμε στο 5 είτε Bran είτε Lightfang. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Έχουμε και ήδη 3 tribes για το λεγόμενο menagerie build. Ωραία, υπάρχει άλλη μια τριπλή εδώ στο shop μας. Άρα νομίζω ότι απλά κάνουμε tier up. Θα παίξουμε πρώτα το χρυσό από το χέρι μας. Ναι. Θα κάνουμε το discover. Ωραία, ας πάρουμε τον Bran. Θα πουλήσουμε τη μία γάτα και το Scallywag για να κρατήσουμε το extra tribe στο board, μήπως βρούμε Lightfang. Mm-hmm. Παίξε και τον Bran, κάνε τη χρυσή. Να πάρουμε διπλό το discount. Δεν μπορούμε να πάρουμε δεύτερο Bran. Η μάμα μεγαλύτερα ρίξαν, αλλά νομίζω εδώ θα προτιμούσα τον Pagel. Ταιριάζει πολύ με Bran και όλα μέσα και νομίζω πουλάμε και τη γάτα για hero power. Ναι. Και κάπου εδώ νομίζω ότι ολοκληρώνεται το κέρ μας σε αυτό το game. Έχουμε φτάσει στο tier 4, είμαστε έτοιμοι για να πάμε tier 5. Το έχουμε κάνει και αρκετά καλό discount με το combo του Bran με τον Swabby. Έχουμε βρει πολύ καλά units και ο Bran είναι πολύ καλό unit. Είναι φανταστικό για να δώσεις buffs και να έχεις το manager direction στη χειρότερη. Ο Peggle είναι πάρα πολύ δυνατός για τόσο early στο game. Και βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό spot για να ξεκινήσουμε, ας πούμε, το μέσο του παιχνίδι, το mid game, που θα λέγαμε και σε σκακιστικούς όρους. Κερδίσαμε και το fight. Ωραία. Και όλα όμορφα. Οπότε κάπου εδώ αυτό το lobby ξεφέρει από τη θεματολογία μας και μπορούμε να το σταματήσουμε. Όπως είδαμε λοιπόν και στο lobby, με αυτόν τον ήρωα παίζουμε το λεγόμενο Rafam Curve. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνουμε τους τρεις πρώτους γύρους στην tier 1 ταβέρνα και θα κάνουμε εν τέλει tier up στα 6 gold. Έτσι μπορούμε να αγοράσουμε πολλά minions στο tier 1 και αξιοποιώντας και το hero power να μαζέψουμε πολλά pairs και πολλές διπλές. Συνήθως, στη συνέχεια θα κάνουμε aggressive tier up τόσο στον γύρο των 7 όσο και στον γύρο των 8 gold, σε συνδυασμό πάντα με το hero power. Οπότε έτσι, δίνοντας προτεραιότητα στα pairs όπως είπες, μαζεύοντας και δυνατά minion ώστε να μας κρατήσει στο early game, η στρατηγική αυτή μας δίνει πολύ καλά chances ώστε να κάνουμε μια τριπλή, την οποία συνήθως προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε discover 5 ή 6, καθώς σε αυτά τα tiers βρίσκονται και τα minions που θα μας καθορίσουν και την κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρουμε για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Ακριβώς. Ενώ εκτελούμε αυτή τη στρατηγική, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι τα καλύτερα treasures που μπορούμε να διαλέξουμε. Ιδανικά θέλουμε να βρούμε το Might of Stormwind, το οποίο θα μπαφάρει όλο μας το board και θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε fights ενώ κάνουμε τα aggressive tier ups μας. Μία καλή εναλλακτική είναι και το Gacha Gift, το οποίο μας δίνει και tempo, αλλά πολύ πιθανό να μας δώσει και κάποια τριπλή με τη στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει. Ωραία, αυτά λοιπόν από το πρώτο μας βιντεάκι. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι της Team Fantasma, καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις για όλα τα νέα βίντεο και εμείς θα τα ξαναπούμε σε κάποιο επόμενο Hero Curves με την ανάλυση κάποιου άλλου ήρωα.